Πάμε γρήγορα γρήγορα να καλημερίσουμε, να καλωσορίσουμε τον κύριο Στέλιο Κούλογλου. Καλημέρα κύριε Κούλογλου. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά. Καλώς είναι ο καιρός. Καλά αρμενίζουμε. Καλά αρμενίζουμε. Ανάλογα ποιος εννοείται. Η χώρα. Επειδή είπατε καλά είναι ο καιρός, καλά αρμενίζουμε. Ρωτώ λοιπόν. Η χώρα έχει μπει εδώ και 8 χρόνια σε πολύ ταραγμένα νερά, τα οποία συνεχίζονται ακόμα. Ναι. Αυτή η συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μόλις προχθές είναι μια συμφωνία, εκτιμάται, που θα οδηγεί στη χώρα σε ήρεμα νερά κάποια στιγμή, ή ακόμα έχουμε μπροστά μας πάρα πολύ δρόμο για να φτάσουμε ως εκεί, εάν ποτέ φτάσουμε, γιατί κάποιοι έχουν χάσει και την αισιοδοξία τους. Η χώρα έχει ένα πολύ μεγάλο στρατηγικό πρόβλημα, που είναι το πρόβλημα του χρέους. Ακριβώς. Γιατί βρέθηκε υπερχρεωμένη. Και όσο ένας άνθρωπος ή μια χώρα είναι υπερχρεωμένες και χρωστάνε, είναι στο έλεος των δανειστών τους. Λοιπόν, αν δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα, mm-hmm. πάντα θα είμαστε σε δύσκολη θέση. Και γι' αυτό που απαιτείται είναι πρώτον μέσα στη συμφωνία να υπάρχουν μέτρα ελάφρυνσης του χρέους με τον ένα τον άλλο τρόπο, καθώς επίσης και μια προσπάθεια πανεθνική πέρα από κόμματα για να μπορέσει ένα ενιαίο μέτωπο το οποίο να διεκδικήσει καλύτερους όρους εξόδου από αυτή τη μεγάλη παγίδα. Αυτή την προσπάθεια την πανεθνική για την οποία μόλις τώρα μας λέτε, πώς την έχετε στο νου σας, τι εννοείτε? Εννοώ ότι θα πρέπει να ξεπεραστούν όχι οι διαφορές μεταξύ των κομμάτων, αλλά αυτή η συνεχής αντιπαράθεση η οποία δεν οδηγεί πουθενά, τα συνεχή αιτήματα για να πάμε σε εκλογές με τα οποία τα ακούν οι ξένοι και γελάνε, η διαρκής κοκορομαχία, όλα αυτά τα οποία δεν κάνουν καλό ούτε στην οικονομία ούτε στην πολιτική. Mm-hmm. Χρειάζεται να υπάρξει ένα μίνιμουμ εθνική συνεννόηση, πώς θα βγούμε από την κρίση και μετά πλακωνόμαστε. Υπάρχει αυτό το πλαίσιο για να δημιουργηθεί αυτή η μίνιμουμ εθνική συνεννόηση, όταν βλέπετε πόσο οξία είναι η αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τουλάχιστον για θα μπορούσε να μπει κανείς στο σύνολο της αντιπολίτευσης? Όχι, γι' αυτό το λέω. Mm. Ότι έτσι άρα δυσκολεύουν οι όροι για να βγούμε από την κρίση. Mm. Άρα η εικόνα που δίνουμε είναι απογοητευτική. Λένε συχνά ότι, και κυρίως η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιεί το επιχείρημα, ότι οι άλλες χώρες μπήκαν στα μνημόνια και βγήκανε και μόνο η Ελλάδα έχει μείνει. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν σε πολύ δύσκολη θέση, πολύ πιο δύσκολη από τις άλλες, βρέθηκε. Και επίσης η κάθε περίπτωση ήταν και διαφορετική. Οι άλλες περιπτώσεις ήταν διαφορετικές. Mm-hmm. Περισσότερες χώρες δηλαδή δεν είχαν πρόβλημα με το χρέος, αλλά είχαν πρόβλημα με τις τράπεζές τους. Είναι mm-hmm. άλλο θέμα. Mm-hmm. Και αυτό το λύσανε πιο γρήγορα. Ή μία μόνο χώρα είχε και αυτή πρόβλημα με το χρέος, η Πορτογαλία, αλλά είχε πολύ μικρότερο χρέος από ό,τι είχαμε εμείς. Αλλά παρόλα αυτά, ένας άλλος λόγος είναι ότι αυτές οι χώρες, όταν βρέθηκαν σε δύσκολη θέση, επικράτησε μία μίνιμουμ πολιτική συμφωνία, έτσι ώστε να μπορέσουν να βγουν από την κρίση. Δεν πλακώνονται από το πρωί το βράδυ. Mm. Εάν πλακώνονται τα κόμματα από το πρωί το βράδυ, δεν βγαίνει άκρη, και γι' αυτό είναι σαν τους λόγους που είμαστε μέσα στην κρίση. Εχθές το κείμενο της πολιτικής απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, κύριε Κούλογλου, μεταξύ άλλων που εννοείται ότι ως κείμενο της πολιτικής απόφασης είναι μακροσκελέστατο. Εκεί λοιπόν σε κάποιο σημείο λέει ότι τονίζουμε εξάλλου ότι τα αρνητικά μέτρα που έχουν συμφωνηθεί θα εφαρμοστούν μόνον υπό την προϋπόθεση της ρύθμισης του ελληνικού χρέους. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Και το λέω διότι στην ουσία η Γερμανία έχει πει ότι το θέμα του χρέους προς το παρόν εγώ δεν το συζητώ, από τις γερμανικές εκλογές και μετά. Ξαναμπαίνει αυτό ψηλά ως αίτημα από την Ελλάδα. Με τι στόχο? Νομίζω ότι και για λόγους διαπραγματευτικούς θα πρέπει να υπάρχει
υψηλά το θέμα του χρέους. Mm-hmm. Αλλά και επίσης υπάρχει μια συμφωνία ότι μπορεί τα μέτρα, τα οριστικά να ανακοινωθούν μετά τις γερμανικές εκλογές, αλλά δεν μπορεί από τώρα με τον ένα τον άλλο τρόπο να υπάρξει μια συμφωνία που να διατυπωθεί κιόλας. Να διατυπωθεί σε χαρτί, να διατυπωθεί σε διακήρυξη, στη διακήρυξη της συμφωνίας. Να περιγραφεί αυτό, με αυτήν την έννοια λέτε. Γιατί αυτό είναι απαραίτητο ακριβώς να περιγραφεί. Δηλαδή, αυτό είναι απαραίτητο για να μπούμε και στην ποσοτική χαλάρωση. Ναι. Που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το ζητάει αυτό. Να δούμε τι θα προκύψει και από την σημερινή συνάντηση Μέρκελ-Λαγκάρντ. Αυτή είναι πολύ σημαντική. Ναι, συναντώνται οι δύο κυρίες σήμερα στο Βερολίνο. Να δούμε τι στάση θα κρατήσουν, τι θα συζητήσουν, τι θα πούν, τι θα αποφασίσουν. Ρωτώ, δεν το ξέρω. Η προηγούμενη συνάντηση mm-hmm. που έγινε πριν από 1,5 μήνα περίπου μας βαστάνησε πάρα πολύ, διότι εκεί συμφωνήθηκε να παραμείνει το δούλου του οπωσδήποτε στο ελληνικό πρόγραμμα και αυτό έκανε το δούλου του να χάσει κάθε μέτρο και να ζητάει όλα αυτά τα παράλογα πράγματα που έφτασε να ζητάει, μέχρι και το να στο τέλος έφτασε να ζητήσει και η αντιπολίτευση να συνυπογράψει τα μέτρα αυτά που λαμβάνονται. Ναι. Αυτό δεν πέρασε. Αλλά πάντως συζητούσε πάρα πολλά, ζητούσε πράγματα σχεδόν εξωφρενικά, γιατί είχε αντιληφθεί ότι οι Γερμανοί το θέλουν σίγουρα να είναι μέσα, άρα μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει και στο τέλος οι Γερμανοί, άρα και οι υπόλοιποι θεσμοί θα πάρουν τη θέση του δούλου του. Ναι. Νομίζω ότι σε αυτή τη συνάντηση θα μπορεί να υπάρξει μια πιο μίνιμουμ μίνιμου συμφωνία συμμετοχής του δούλου του. Ναι. Δηλαδή με ενδεχομένως ένα συμβολικό ποσό, πράγμα το οποίο το θέλουν βέβαια οι Γερμανοί να μείνει. Αλλά βέβαια το θέλουν. Ναι. Δεν διανοούνται ότι μπορεί να μην υπάρχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ναι, δεν το διανοούνται γιατί έχουν εκλογές. Ναι, ακριβώς. Αλλά τέλος πάντων, ναι, πράγματι το θέλουν οπωσδήποτε. Αλλά θεωρώ ότι και έχει αυτή η συναδιαφανή αυτό και οι δηλώσεις του σχετικές του Σόιμπλε mm-hmm. Μπορεί να καταλήξουν σε μια συμφωνία με μήνυμο συμμετοχή, άρα αυτό ίσως διευκολύνει λίγο τα πράγματα. Ναι. Απομένει να υπάρξει και η σύνοδος του Δούνου του που θα γίνει τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο, σε λίγο καιρό, στις 23 είναι, ναι. Ναι. Οπότε εκεί θα οριστικοποιηθούν τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, ξεφυλίζονται σήμερα, αλλά και χθες το βράδυ, διαβάζοντας το ρεπορτάζ από την Κεντρική Επιτροπή, περίπου στο σύνολό του θα μπορούσε να πει κανείς, οι συνάδελφοι αυτό που επισημαίνουν είναι πως έχουμε και την γέννηση εσωκομματικής αντιπολίτευσης στον Αλέξη Τσίπρα, το λένε αυτό με αφορμή το κείμενο των 13 μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, τα 13 στελέχη, ανάμεσά τους και πρώην υπουργοί, όπως είναι ο Νίκος Οφίλης, ο Θοδωρής Οδρίτσας, η Τασία Χριστοδουλοπούλου, που διατύπωσαν τη διαφωνία τους με κείμενό τους. Είναι έτσι? Νομίζω ότι το κείμενο είναι κριτικό μεν, αλλά είναι πιο ήπιο από παλιότερες παρεμβάσεις των αντιπολιτεύσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια κουλτούρα, έχει μια παράδοση διαφορετικών απόψεων και νομίζω ότι μέσα από το πλαίσιο που να δει κανείς αυτό το κείμενο έχει δοθεί παραπάνω βάρος από ότι χρειάζεται, δεδομένου ότι από ό,τι όπως προκύπτει και από το κείμενο και από τις τοποθετήσεις, όσοι από τους υπογράφοντες είναι βουλευτές δεν θα διαφωνήσουν με τα μέτρα, θα τα ψηφίσουν τελικά. Τώρα από εκεί και μετά το να εκφράζει κανείς και την γνώμη του, ναι, νομίζω ότι είναι απόλυτα θεμητό. Ναι, αυτό λέω και εγώ. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λογικό σε ένα κόμμα να υπάρχει και ο αντίλογος, ο εσωτερικός αντίλογος ή όχι.
όταν ένα κόμμα μάλιστα περνάει στο τιμόν της χώρας δύσκολες περιόδους και έχει να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα, όχι μόνο είναι λογικό αυτό, αλλά είναι και απαραίτητο, γιατί καμιά φορά οι ομοφωνίες οδηγούν σε λάθη μεγάλα. Καλύτερα να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Με συγχωρείτε, για να μπορούμε να ακούμε όλες τις πλευρές και να αποφασίσουμε. Δεν το λέω για μένα. Ναι, καταλαβαίνω. Το λέω για όλο τον κόσμο. Εγώ όμως τώρα θέλω να πω κάτι για εσάς, γιατί έχουμε και ένα λεπτό πριν κλείσουμε, που εσείς αποφασίσατε προσωπικά, εννοώ, να δώσετε, έχετε και μια, δίνετε και μια άλλη εκδοχή σας, επαγγελματικής. Ξέραμε τον δημοσιογράφο Κούλογλου, γνωρίζουμε τον πολιτικό Κούλογλου. Υπάρχει και ο σκηνοθέτης, ο οποίος κιόλας αποφάσισε να μας κάνει να γελάσουμε, να μας πεθάνει στο γέλιο. Ναι, έχω κάνει και άλλα ντοκιμαντέρ, πολλά. Δεν είναι αυτό δεν είναι το τελευταίο για το οποίο αναφέρεστε. Το ναι, ως σκηνοθέτη λέω εγώ. Ναι, είναι το τελευταίο, ναι. Το τελευταίο μου ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους. Είναι, ναι, απέναντι στην εθνική κατάθλιψη και την ευρωπαϊκή κατάθλιψη αποφάσισα να κάνω μια ταινία που έχει και γέλιο. Και προβάλλεται το Πεθαίνοντας στο γέλιο στο κινηματογράφο Τριανών από την Παρασκευή. Δώστε μας λίγο το στίγμα αυτού του ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, είναι τρεις ιστορίες κομικές. Τρεις κομμωδίες είναι, ναι. Τέσσερις παράλληλες ιστορίες είναι, που εκτελήσονται παράλληλα. Η μία δίνει πάσα στην άλλη. Η μία είναι ένας Γερμανός ευρωβουλευτής που είναι κωμικός κιόλας, τον οποίο έχω παρακολουθήσει, καταγράψει, ο οποίος έχει ένα σχέδιο για τη σωτηρία της Ελλάδας. Είναι πολύ, έχει πολύ μεγάλη πλάκα ο Γερμανός ευρωβουλευτής. Είναι μια ομάδα ακτιβιστών του Βελγίου, οι οποίοι μπαίνουν μέσα σε διάφορες συγκεντρώσεις και τραγουδάνε και τις διακόπτουν, αλλά τραγουδώντας, δηλαδή κάνουν διαμαρτυρία, οπότε αποκλείσουν τους ομιλητές και γενικά τους διοργανωτές, γιατί είναι δύσκολο να καλέσεις την αστυνομία επειδή κάποιοι τραγουδάνε. Η τρίτη είναι μια μεγάλη φάρσα που οργάνωσε αμέσως στο Ευρωκοινοβούλιο, παρέμα μια περίφημη ομάδα Αμερικανών ακτιβιστών που χρησιμοποιούν το χιούμορ, είναι χιουμορίστες ακτιβιστές, αν θα έλεγα. Και υπάρχει και μια τραγωδία που είναι η τραγωδία του Σαρλί Εμπτό, που εκεί είχα εξασφαλίσει και έχω εξασφαλίσει κάποιες αποκλειστικές και συγκλονιστικές μαρτυρίες, με τον μοναδικό επιζώντα από την επίθεση, δημοσιογράφο, που ήταν μέσα στην αίθουσα τη σύνταξη όταν μπήκανε μέσα, κατάφερε και κρύφθηκε κάτω από ένα τραπέζι. Που περιγράφει τι συνέβη, φαντάζομαι. Ναι. Και επίσης μια συνέντευξη γύρω από τα θέματα με τον διευθυντή του Σαρλί Εμπτό, ο οποίος δολοφονήθηκε και την είχα καταφέρει να την πάρω πιο πριν δολοφονηθεί. Καλό ταξίδι η ταινία, λοιπόν, κύριε Κούλογλου. Καλή επιτυχία να έχει. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή συνομιλία. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα να σας πούμε. Γεια σας, να είστε καλά. Ο κύριος Στέλιος Κούλογλου ήταν ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Για πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και τα ξαναλέμε.